Βρίσκομαι με το Σύλλογο Τριτέκνων Μεγαλόπολιο Αρκάς στην διαδικασία ενημέρωσης σχετικά με το θέμα των επιδομάτων, των οποίων πρόκειται να υπάρξει ένα μεγάλο πρόβλημα όσο αφορά τις τρίτεκνες οικογένειες, γιατί αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται από το Υπουργείο Οικονομικών και από την πλευρά της Τρόικα με την διαδικασία την οποία ετοιμάζουν για να κόψουν τα 800 εκατομμύρια ευρώ που είναι για τις τρίτεκνες, πολύτεκνες και αμαία οικογένειες. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την καθημερινότητα των οικογενειών, γιατί με τα λεφτά αυτά οι οικογένειες προσπαθούν να γεμίσουν το καλάθι της καθημερινότητας. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να δούνε καλύτερα την σημερινή κοινωνία έτσι όπως είναι οικονομικά σε αυτό το στάδιο που βρίσκεται τώρα, και θεωρούμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να σκύψει το κεφάλι επάνω στις οικογένειες στις τρίτεκνες, γιατί αυτές είναι το μέλλον της Ελλάδας. Το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα πλέον δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα θέματα παρά μόνο με την προσέγγιση των τρίτεκνων, πολύτεκνων οικογενειών, έτσι ώστε το αύριο να έχει περισσότερη νεολαία και όχι γυρασμένα ελληνικά νιάτα. Θεωρούμε ότι θα πρέπει οι συλλόγοι όλοι να βρεθούν απέναντι από την Τρόικα, απέναντι από το Υπουργείο Οικονομικών, μέσα σε ένα πλαίσιο διεκδίκησης, αγώνα, καθημερινότητας, γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα δεν πεθαίνει, η Ελλάδα ζει, υπάρχει και υπάρχει μέσα από τους αγώνες. Εμείς, ο Σύλλογος Τριτέκνων Μεγαλόπολιο Αρκάς, καλούμε το Σαββάτο 10 η ώρα στην Καρίτενα όλα τα μέλη του ΔΣ, των συλλόγων από Αθήνα, Αττική, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Πάτρα, Αγρίνιο, Ναύπλιο, Άργος, Κόρινθο, Σπάρτη, Τρίπολη, μέσα σε ένα πλαίσιο διεκδίκησης για έναν αγώνα συνεχής. Θεωρούμε ότι θα πρέπει καθημερινά να δίνουμε τη μάχη, έτσι ώστε σε αυτό το πλαίσιο θα ενημερώσουμε όλους τους βουλευτές, τη Βουλή, θα πάμε και θα διαμαρτυρηθούμε απ' έξω από το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών, θα ζητήσουμε συνάντηση με το επιτελείο των ελίτ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει αυτή τη στιγμή να κόψει τα επιδόματα της ελληνικής οικογένειας, και θεωρούμε πλέον η κυβέρνηση ότι πρέπει να δει σε βάθος την διαδικασία αυτή, έτσι ώστε να μην κοπεί το καθημερινό καλάθι της νοικοκυράς που προσπαθεί να γεμίσει με ένα γάλα και με ένα μακαρόνι, και να κόψουν αν μπορούν και αν θέλουν και αν έχουν τη δυνατότητα, όχι από τους βουλευτές. Δεν λέμε να πάμε να πάρουν από τους καφάτους αυτά που χρωστάνε, αλλά θα ήθελα όμως να δώσουν μεγάλη προσοχή, γιατί αυτό το θέμα είναι τεράστιο. Ας πάρουν τα 800 εκατομμύρια τα οποία διαφεύγουν με τα πετρέλαια, και ας δει η κυβέρνηση πιο συλλογικά και πιο οργανωμένα την οικογένεια. Γιατί η οικογένεια αυτή τη στιγμή είναι που στηρίζει την Ελλάδα, και για την Ελλάδα αυτή ζούμε και υπάρχουμε. Τι προβλήματα αντιμετωπίζει τώρα μια τρίτεκνη οικογένεια? Μια τρίτεκνη οικογένεια ξεκινάει πρώτα απ' όλα από την καθημερινότητά της, η οποία δεν έχει αυτή τη στιγμή το παιδί της να διασκεδάσει, να παίξει, να χαρεί. Δεν υπάρχουν πουθενά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, με τον νόμο που υπάρχει, παιδικές χαρές. Έχουμε πρόβλημα με τα νηπιαγωγεία. Δεν μπορούν να πάρουν όλα τα παιδιά και έτσι μένουν στα σπίτια, και πρέπει οι οικογένειες να πληρώνουν περισσότερα χρήματα για να κρατάνε τα παιδιά τους. Δεν υπάρχουν σχολεία σε όλο το δίκτυο. Υπάρχουν σχολεία μόνο στα κεντρικά, δηλαδή στις πρωτεύουσες πόλεις, και δεν υπάρχουν στα χωριά που ο πρωτογενής τομέας, εκεί για να εξασφαλίσει και για την επιβίωσή του, δεν μπορεί τα παιδιά του, ο κτηνοτρόφος, αυτός που ασχολείται με τις γεωργικές καλλιέργειες, να πάει τα παιδιά του στο σχολείο. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τα πανεπιστήμια. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα πανεπιστήμια οι μεταγραφές οι οποίες είχαμε τον προηγούμενο χρόνο, και έτσι αυτή τη στιγμή τα παιδιά είναι έρμεα σε 3, 4 και 5 πόλεις, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν η οικογένεια. Επίσης αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με τα πανεπιστήμια, τα οποία δεν έχουν ανοίξει καθόλου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι κοιτώνες, για να μπορούν να μένουν μέσα τα παιδιά. Επίσης θεωρούμε ότι η καθημερινότητα που επιβιώνουμε με ένα σπίτι της πρώτης κατοικίας που θέλει να μας το πάρει, και αυτό γιατί τυχαίνει να μένουν άνεργοι γονείς ή να χρωστάνε,
και έτσι δεν υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας στους τρίτεκνους πολύτεκνους. Θεωρούμε σφάλμα και μεγάλο έγκλημα το να βγαίνουν οι πολύτεκνες οικογένειες και οι τρίτεκνες στον δρόμο και να μην μπορούν να επιβιώσουν στην καθημερινότητά τους. Η καθημερινότητα με το 23% ΦΠΑ θεωρώ ότι είναι βάναυση. Είναι μια εσωτερική υποτίμηση η οποία την πληρώνει καθημερινά η πολύτεκνη οικογένεια. Σκέφτεστε να κάνετε κινητοποιήσεις από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα οι κινητοποιήσεις θα είναι καθημερινές, θα είναι με ενημερώσεις καθημερινές με φυλάδια μέσα στους νομούς, θα είναι με ενημερώσεις και φυλάδια διαμαρτυρίας σε όλες τις υπηρεσίες, θα είναι με την διαδικασία της εκδήλωσης παραπώνου σε βουλευτές και περιφερειάρχες, όπως επίσης θα είναι και μια κεντρική διαμαρτυρία, διαδήλωση στο Υπουργείο Εργασίας, γιατί εμείς σαν προϊσταμένη αρχή έχουμε την κυρία Φωτίου που είναι στο Υπουργείο Εργασίας. Θεωρούμε ότι θα καταλάβουν το πρόβλημα, θα δώσουν βάρος στην οικογένεια και μέσα από αυτή τη διαδικασία είμαστε 700.000 τρίτεκνες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα. Θεωρώ ότι είμαστε ένα μεγάλο ποσοστό και πρέπει να μας δώσουν την αξία που χρειάζεται, γιατί θεωρούμε ότι η οικογένεια μπορεί να στηρίξει την Ελλάδα και η οικογένεια αυτή τη στιγμή είναι που στηρίζει η τρίτεκνη οικογένεια, γιατί δύο γεννιούνται, δύο πεθαίνουν. Ένας μένει, το αύριο της γερασμένης νεολαίας μας.